Πώς η κακοκαιρία Φίλιππος φαίνεται πως επαλήθευσε περίτρανα την παροιμία Μάρτης Γάρτης, με το ορολόγιο κάνουν λόγο για ένα σπάνιο για την εποχή ψυχρό κύμα που έδωσε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα το πρωί είχαμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή κάτω από μείον 3 βαθμούς, τόσο στους ποτάμους Λεσιθίου όσο και στα Ανόγια. Περίπου στους μείον 2,5 βαθμούς Κελσίου την θερμοκρασία στο οροπέδιο Λεσιθίου και μεταξύ μείον 1 και μείον 2 ήταν και σε άλλες περιοχές όπως στα Σφακιά και στο Ασκήφου στα Χανιά. Η εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει μια νέα πτώση της θερμοκρασίας. Σε συνδυασμό και με τις χαμηλές θερμοκρασίες που είχαν τις τελευταίες ημέρες, η εκτίμησή μας είναι ότι ο Μάρτης είναι ένας κρύος μήνας για την Κρήτη, πιθανό και σε άλλες περιοχές. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί βέβαια για να μπορέσει να βγει ο μέσος όρος. Στα Ανόγια, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ξεκίνησε η ήπια χιονόπτωση, η οποία από τις 11 το βράδυ και μετά έγινε περισσότερο πυκνή, με το λευκό πέπλο να έχει απλωθεί παντού. Είχαν το χρόνο και το χώρο το προσωπικό του Δήμου και τα εξυπηρετητικά να ενεργήσουν. Κίνησε η νύχτα. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν τον δρόμο και προσπαθώντας να το διατηρήσουμε ανοιχτό. Ήλιος με δόντια βγήκε το πρωί στα χιονισμένα Ανόγια, με τον παγετό να δημιουργεί μικροπροβλήματα κυρίως στο κομμάτι των μετακινήσεων. Για το λόγο αυτό αναγκαία κρίθηκε από το Δήμο η ρήψη αλατιού στους δρόμους, ενώ ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή. Θα μείνουν κλειστά τα σχολεία και αύριο, για το λόγο του ότι η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, διότι το πρωί δημιουργείται έντονος παγετός, το χιόνι είναι πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ χιόνι και πάνω στις στέγες, αποτέλεσμα να υπάρχει και κίνδυνος με την ασφάλεια των παιδιών. Επιποδός ήταν όλη νύχτα τα εκχιονιστικά μηχανήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου και εκεί τα σχολεία θα παραμείνουν και αύριο κλειστά. Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους δήμους, με την περιφέρεια, συντηρούμε όσο μπορούμε το οδικό δίκτυο για να έχουμε πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης. Δεν είναι ώρα για να κάνουμε πειράματα ούτε παιχνίδια στα ορεινά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να ακούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας. Μεταβολή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται να δούμε από αύριο, ενώ και σήμερα οι συνθήκες ήταν καλύτερες, ενώ τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης καλός θα είναι ο καιρός για όλη την ερχόμενη εβδομάδα.